Για την τελευταία μου καλεσμένη, έχω τη Λέλα Βαβουράκη, γιατί μόλις γύρισε από τις Βρυξέλλες, όπου έχει στρατευτεί για να βελτιωθούν τα πρότυπα φροντίδας νεογνικής υγείας. Την έχω εδώ λοιπόν, γιατί είναι φρέσκο το πράγμα και έχει καταφέρει πολύ μεγάλες επιτυχίες, που σε κρατικό επίπεδο έχω την αίσθηση ότι θα δυσκολευόταν πάρα πολύ. Πώς γίνεται όμως ξαφνικά πράγματα που δεν μπορούν να συμβούν στην Ελλάδα, να γίνονται στις Βρυξέλλες. Ε, Τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, γίνεται γιατί στις Βρυξέλλες δεν πήγε μία οργάνωση. Στις Βρυξέλλες πήγε ένα δίκτυο εθ... εθνικών οργανώσεων από 28 ευρωπαϊκά κράτη που συντονίζονται από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Φροντίδα των Νεογνών. Οπότε ίσχυσε αυτό που λέμε η δύναμη στην Ένωση, ισχύσαν την Ενώση. Επί τέσσερα χρόνια λοιπόν, πάνω από 220 εμπειρογνώμονε από όλο τον κόσμο και αντιπρόσωποι από οργανώσεις όπως είναι το Ελιτόμινο, δουλέψαμε και φτιάξαμε το πώς θα θέλαμε, το πώς πρέπει να νοσηλεύονται τα, τα πρόωρα και άρρωστα μωρά στην Ευρώπη, γιατί οι ανισότητες που υπάρχουν, κυρία Κανατάκη, είναι τρομακτικές. Δηλαδή, διαφέρει το πώς νοσηλεύεται ένα νεογέννητο παιδί που γεννήθηκε νωρί ή που γεννήθηκε άρρωστο, όχι μόνο από χώρα σε χώρα στα, ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά και από πόλη σε πόλη στην ίδια χώρα και από νοσοκομείο σε νοσοκομείο στην ίδια πόλη. Πού να βρει άκρη. Και οπότε είπαμε κάτι πρέπει να γίνει. Και έγινε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο, όπω σα είπα, κράτησε τέσσερα χρόνια. Δούλεψαν συνολικά 300 άτομα περίπου, απίθανε εργατώρε. Κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με μια πρόσκληση για δράση προ τι εθνικέ κυβερνήσει, με τα σημεία που πρέπει να αλλάξουν άμεσα και με ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, δηλαδή με ένα στρατηγικό πλάνο, ώστε να έρθει κάποια στιγμή πια και το κάθε παιδί να έχει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή ανεξάρτητα από το μέρος που γεννήθηκε. Εσείς εξασφαλίσατε ότι όλα αυτά θα εφαρμοστούν. Ε, εμείς είπαμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα κλείνοντας τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο ότι και τα μισά να γίνουν στην επόμενη δεκαετία, συνολικά δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, έτσι, γιατί αναχώρα υπάρχουν άλλα προβλήματα, θα είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Δηλαδή, αυτό δεν είναι μόνο ένα πλάνο άμεση δράση, αλλά είναι και ένα μακροχρόνιο πλάνο. Δίνει δηλαδή τα άμεσα που πρέπει να γίνουν και δίνει και το ιδανικό. Και δίνει και τη διαδικασία προ το ιδανικό. Αν όμω στοχεύει στο ιδανικό, θα απέτυχε ένα από τα μεσοδιαστήματα. Βέβαια, αυτό είπαμε. Αν ότι εμ... στοχεύουμε, ε... όχι, όχι, στοχεύουμε στο ιδανικό και λέμε πρώτο βήμα. Το άμεσο δεν είναι, ως... είναι, ότι στοχεύοντα στο ιδανικό, πρώτο βήμα θα κάνετε τώρα αυτό. Μετά εκείνο, μετά εκείνο, μετά εκείνο, για να φτάσουμε κάποια στιγμή στο να έχουν τα παιδιά μας την καλύτερη δυνατή φροντίδα, γιατί εκεί είναι. Αν... Την ώρα τη γέννηση είναι πολλά που είναι σημαντικά. Στην υποθετική περίπτωση που κάποιο δεν έχει εικόνα ναι. τι συμβαίνει. Ναι. Κάποιο ανοίγει τώρα το δέκτη δεν ξέρει τι συμβαίνει. Mm -hmm. Και δεν έχει επισκεφτεί και ποτέ νεογνωλογική μονάδα και δεν ξέρει και τι σημαίνει και πρόωρο μωρό. Ναι. Γιατί να το ξέρει άλλωστε, Βέβαια. αν δεν το έχει συμβεί. Αν δεν το έχει συμβεί, ναι. Τι κατάσταση επικρατεί στα ελληνικά νοσοκομεία και γιατί σα βλέπω τόσο αναστατωμένοι. Όχι αναστατωμένοι, τόσο... είσαι πολύ αισιόδοξη. Αναστατωμένοι σαν να Ενεργ... είναι από αυτή την άποψη. Αυτό αυτό ναι. Όχι, <laughs> <αναστατωμένη>, <laughs> όχι <laughs> <αναστατωμένη> <laughs> από την άποψη τη ανησυχία. <laughs> αυτό ξαναπείτε το. Είστε σε φούργε. έτσι, προφανώς. βέβαια, βέβαια. βέβαια. Τα... Στα ελληνικά νοσοκομεία, καταρχά, έχουμε εξαιρετικού επίπεδου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Δηλαδή, το επίπεδο των ανθρώπων που δουλεύουν στι μονάδε είναι τρομερό. Έχουν όμω προβλήματα έλλειψη προσωπικού. Δηλαδή, αρκεί να σα πω ότι στη Γερμανία νομοθετικά η αντιστοιχεία νοσηλεύτρια σημαία προ θερμοκοιτίδα είναι εντατική. Πρέπει να είναι ένα προ ένα, το πολύ ένα προ δύο, και εμά είναι στην καλύτερη ένα προ έξι. Ε, είμαστε δηλαδή πολύ μακριά. Ένα, α, μία μία, μία... νοσηλεύτρια και έξι μονάδες. Στις έξι, μονά. θερμοκ, έξι θερμοκητήδες, θερμοκητήδες μονάδας, όχι θερμοκητήδες νεοντολογικού, δηλαδή, με αναπνευστήρες, με μόνιτορ και τα λοιπά. Κάτι να συμβεί δηλαδή. Να Όταν δηλαδή μία... είναι ένα προς ένα έξω ή ένα προς δύο στη χειρότερη, εμάς είναι ένα προς την καλύτερη. Άρα είναι υποστελεχωμένες. Έχουν εξοπλισμό ο οποίο έχει παλιώσει πολύ σε αναπερίπτωση και πρέπει να γρήγορα να ανανεωθεί. έχουν δηλαδή έχουν τα προβλήματα μην νομίζετε όμω ότι είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, όλο ο Νότο έχει τα ίδια προβλήματα. Προς Μοιραζόμαστε. Δεν δε δε Εδώ θα σα πω ένα προσώμα που έχουμε, ε, που το είδαν και οι επισκέπτε μα απ' έξω όταν ήρθαν και είδα τι μονάδε. Ε, υπάρχει πάρα πολύ αγάπη στι μονάδε μα. Ε, υπάρχει πάρα πολύ συνέστημα. Και αυτό είναι που δίνει τα τόσο καλά αποτελέσματα στην υγεία των παιδιών παρά τι αντικσότητε. Σε σχέση με τον λυπή εξοπλισμό, α πούμε. Ναι, με και τις... με, με τα λυπή χέρια. Είναι εξο... εξοντωμένο κόσμο. Δηλαδή, δηλαδή, είναι άνθρωπο εξαντλημένο. Δηλαδή τότε έχουν αυτό το κουράγιο και πάνε και χαμογελούν και πάνε και δουλεύουν με μεράκι. Έχουμε ένα περίσσευμα αγάπη στι μονάδε και είμαστε ευγνώμονε γι' αυτό. Εμεί του βοηθάμε όσο μπορούμε. είδατε τώρα, καταφέραμε να δοριστεί ο εξοπλισμό για μια τράπεζα μητρικού γάλακτο στο Ιπποκράτιο που την έχει ανάγκη η Βόρεια Ελλάδα. Δεν έχει, έχει μόνο μία για δότρε η Αθήνα, για όλη την Ελλάδα, που δεν επαρκεί μόνο για το Λεκανοπέδιο και καταφέραμε στο Ιπποκράτιο να γίνει μια τράπεζα μητρικού γάλακτο. Ε, προσπαθούμε να στείλουμε στις μονάδε ό,τι περνάει από το χέρι μα σε βοήθεια για την αναπτυξιακή φροντίδα των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό είναι τα καλήματα που κάνουμε με τα φασκιωμένα. Δείξατε πριν Φωτογραφίες. Ο κόσμο δεν ξέρει γιατί νομίζει καλύπτουμε τις μη ας πω, τους τι θερμοκρατίε να μην σκονίζονται. Α πούμε, του Δεν είναι, είναι έτσι. σε μένα, είναι δηλαδή <laughs> για <laughs> να το. <laughs> 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 γιατί μου λέει μια μέρα, Ε, καλά μου λέτε, γιατί μου λέει μια κυρία, Γιατί, γιατί τι καλύπτουν, Δηλαδή τι καθαρίζουν συχνότερα. Λέω, <laughs> δεν είναι έτσι. Είναι γιατί τα μωρά αυτά δεν είναι όρημα από το κεντρικό νευρικό να εκτεθούν σε φω, είναι ακόμα σε κατάσταση εμβρίου, έπρεπε να είναι στη μήτρα τη μητέρα του και θέλουν κάλυμα. Για φωτοπροστασία. Και βλέπετε λοιπόν να, τα, τα καλύματα από φωτογραφίες από μονάδες Είναι τόσο χρήσιμα για να μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να είναι σε περιβάλλον φωτό αν, αντίστοιχο με την εγκεφαλική του ωριμότητα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Στέλνουμε υλικό, του υποστηρίζουμε στην εκπαίδευση. Τι να είναι... το κάνετε είναι το θέμα. Και συνήθω σε μια κλινική πόσα. Ε, Εξαρτάται μωρά... από τη μονάδα. Είναι, εδώ του Ιπποκρατίου είναι πολύ μεγάλε μονάδε και οι τρει. Δηλαδή ήταν την τελευταία επίσκεψη ήταν στο επίπεδο 3, 26, 26, δηλαδή καμιά πεντεριά παιδιά μόνο στο επίπεδο 3. Πολύ μεγάλες μονάδες. Πεντεριά παιδιά. Και στις δύο του Μπορεί να είναι ταυτόχρονα όλα διασωληνωμένα, υπάρχουν τόσες υποκρατήρες. Μπορεί, πολλοί... να... γιατί, ε, τα πρόωρα είναι ένα στα 10. Λίγο, εμείς λίγο και λίγο παραπάνω από το ένα στα 10. Δηλαδή αν έχει 100.000 γεννήσεις, οι ε, 10.000 είναι πρόωρα. Αν το πρόωρο είναι, ο, δεν είναι όψιμο πρόωρο, δεν είναι δηλαδή κοντά στην 35η, 36η, 37η εβδομάδα, γιατί κάτω από την 37η είναι πρόωρο, αν δεν έχει συμπληρώσει, αυτά που είναι από 32 και κάτω είναι, θα χρειάζονται νοσηλεία και πολλά. Τα, τα τρίδημα που ήταν η, η αιτία να κάνουμε εμεί το ηλιτόμινο, την οργάνωσή μα, χρειάστηκαν 3,5 μήνε νοσηλεία για να τα πάρουν σπίτι οι γονείς. Βέβαια, πάνε φέτο πρώτη γυμνασίου και είναι δύο αγόρια και ένα κορίτσι υπέροχα. Και έτσι έγινε η αφορμή για να κάνετε το λιτόμινο. Ναι. Γιατί Α, μέχρι ευ... τότε τι γινότανε. Ναι, ε, αυτό που γίνεται και τώρα. Πάλευαν οι άνθρωποι στι μονάδε. Δεν υπήρχε όμω μια μη κερδοσκοπική οργάνωση υποστηρικτική. Και να σα πω και το απίθανο που δεν ξέρει ο κόσμο. Τα πρόωρα μωρά είναι η μεγαλύτερη ομάδα παιδιατρικών ασθενών στην Ευρώπη. Είναι η τελευταία μέτρηση του 2014, νομίζω, του 2015, ήταν 680.000 παιδιά σε όλη την Ευρώπη. Καμία ομάδα παιδιατρικών ασθενών δεν έχει τέτοιο νούμερο. Είναι τεράστια ομάδα. Στην Ελλάδα επίση είναι η μεγαλύτερη ομάδα παιδιατρικών ασθενών και ο κόσμο δεν το ξέρει. Δεν είναι οι γρήπε λοιπόν και οι ανεμοβλογέ και τα κρούσματα και οι μηνγκίτιδε. Είναι και η, η προορότητα, με λίγα ε, λόγια το πρόβλημα. Και θέλουν βοήθεια γιατί η κυρία Κανατάκη, ό,τι πάει στραβά τι πρώτε μέρε τη ζωή σου γύρω από τη γέννηση. Δηλαδή το αυτό που καταθέσαμε εμεί στι Βρυξέλλε, πιάνει από λίγο πριν από τη γέννηση γιατί με, μετά τη μεταφορά και τα λοιπά, μέχρι να πάνε τα παιδιά σχολείο, τη μακροχρόνια παρακολούθησή τους. Ό,τι όμως στραβώσει γύρω από τη γέννηση είναι δομική ζημιά, δηλαδή σε ακολουθεί, ακολουθεί όλη σου του τη ζωή. Και έχεις μια κοινωνία ενηλίκων, αρρώστων ενηλίκων, ενώ αναβαθμίζοντας τη φροντίδα νεογνικής υγείας φτιάχνουμε υγιέστερη κοινωνία. Από αυτή την πληροφόρηση έπρεπε να ξεκινάει όμως η ενημέρωση. Ναι. Κατάλαβατε. Γιατί δεν νομίζω ότι το ξέρουν οι μητέρε παρά μόνο αφού γίνουν οι μητέρε. Οι μητέρε που έχουν γεννήσει προώρα το ξέρουν πολύ ε, καλά. Επειδή το, επειδή το πάθανε, το ξέρουν. <laughs> ναι, επειδή το πάθανε ακριβώ. Ε, Ενώ πρέπει η ενημέρωση, αυτό λέμε και εμεί. Η το ενημέρωση από πρέπει ε, από τα νέα ζευγάρια. Ε, βέβαια. Σα ευχαριστώ πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Σα εύχομαι και καλέ γιορτέ παρότι νωρί ακόμα. <laughs> ε, καλέ γιορτέ πάντα είναι μια χρήσιμη αρχή. Δεν το συζητάμε. Έτσι.